Δεν τα μου έγινε πάλι, ρε μαμά. Δεν τα μου το επίγον, ελπίζω να μην πλημμύρισε πάλι. Αμάρε, αγάπη μου, εξέχασα εγώ μια φορά να τη βρει είναι ανοιχτή, και θα μου το φακάζω που ζω. Για καλό που σε τηλεφώνησα να έρθει. Η φουρτούνα, δεν κόφτει. Ποια φουρτούνα, Γιάσο, να είμαστε μέσα στο λιμάνι και μπουνάτσε. Πάντα μπουνάτσε, φουρτούνα που σου λέω εντούν υπόχωρα μέσα, μέσα στην ψυχή μου, έχουμε νεότερα. Ήταν που χαπάρκα από η γενέκα σου. Ναι, και ειδικώντας τα να κλαις καπετάνι. Τούτη που η γενέκα μου, ώστε να γίνει πρώη γενέκα μου, να με διαλύσει, να με εξηλείψει. Ήταν που είναι πάντα. Ωι ρε Λένια, είσαι στο Δαμιανόν ή βρες να κάνεις μείωση μισθού. Ελιάνα, είναι οι δουλειές μας. Έκαμα του μια λογική μείωση του μισθού. Το απαιτεί η εποχή μας. Στο κάτω-κάτω βοηθώ του. Δεν το βοηθάς. Όπως γνωρίζεις, ο καπιταλισμός στηρίζεται στην αλωτρίωση του ανθρώπου διαμέσου της αγοράς. Έτσι, άμα περιορίσω την αγοραστική του δύναμη, μειώνω την πιθανότητα αλωτρίωσης του. Θα με παντρευτεί. Ξέρεις το ότι ο παπάγιος της δεν κληρώνα την μάνα σου ή τον παπά σου. Γιατί? Διότι έχω σπίτι τους γαμπρό και κόρυβα Στεφάνα. Κύριε Λέισον, άκουσα το και τούτο. Ναι, ήθελα να εξηγηθούμε λίγο, γιατί δεν ξέρω τι σας είπε η γυναίκα μου. Πρέπει να τα ανακάτωσε. Μα ποια ανακάτωσε? Θέλω να πω, εσάς εξήγησε καλά. Α, και ήρθατε εσείς να μου τα εξηγήσετε που δεν τα ανακατώνετε. Κύριε Αλίκη, πού βρέθηκες αμέσως, άρχισε με να πιέσω λάθος. Τι εννοείς να σ' αφήκω να πέσεις κάτω? Να μπορεί να κάνω τον τη ζωή, θέλω έτσι η ζωή. Μα τι λάλης, η ζωή έχει έτσι ωραία πράγματα και εσύ να τη στείλεις που τον κρεμώ. Είναι χώρα να σου εξηγήσω τώρα, άρχισε να πιέσω άλλη φορά εξηγώ σου. Ιάσονα, σε παρακαλώ, λογικεύτου, οι άνθρωποι δεν είναι έτσι που λύουν τα προβλήματά μας. Έλα να μου πεις τι συμβαίνει να σε βοηθήσω. Δεν μπορεί κανένα να με βοηθήσει εμένα, κυρία Ρίκη. Για σώνα μου τη λαλείς εσύ, έχεις τα παιδιά σου, τον κύριο Θεοφάνη. Έλα σε παρακαλώ, έλα να συζητήσουμε και αν δεν σε κάνω να αλλάξεις γνώμη. Ο βράχος είναι και φεύγει να δάμε, πέφτεις με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Τον τέφνη κότα, μην κακολογεί. Είδες, λαλίστα και τούτα τα ακαταλαβίστηκα έτσι χαριτωμένα. Έλα σε παρακαλώ, φύγε που τζάμε. Το πλάι μου το ούτε να αυτοκτονήσει δεν μπορώ. Πρέπει να έχεις μια γενέκα συνέχεια να σου ξουράπεις. Άι μπρα, πέσω έλεος κι ον έλεος. Διάσονα! Να μπω, πού σας είσαι να πάεις πάλι? Να πάω στο χώρο. Άιζε με ρε Λένια, άιζε με μες στις σκοτούρες μου. Τι κάνεις ό,τι λέει δουλειά που τώρα πίνε και άρχισε λεμεσό? Sorry που έπρεπε να πάρω τα χαρτιά του χτηματολογίου να τα υπογράψει η πεθερά σου. Υπογράψεν τα. Και τώρα πού ίσως να πάεις πάλι? Να πάω σε ένα συνάδελφο μου που έμαθα ότι ο γαμπρός του δουλεύει στο φόρο. Γιατε, πέρκε να λάβει και κανονίσει είμαστε. Τα ωραία που είσαι, μάνι να το εξηγήσω και να αναλάβει κιόλας. Πρώτα να πάω να του κάνω μια επίσκεψη. Τάχα πως επερνούσα τυχαία. Ένα κατεβώ και άμε και ένα δω και να πράξω ανάλογα, κατάλαβες? Ένα ανάγκη να καταλάβω. Εγώ είμαι γυναίκα, δεν θέλω πολλές σκοτούρες πας στην κεφαλή μου. Θα κάνω ορτίδες, τσάλες. Άντε, πάω φυτόριο. Και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια.
Κύριε Αλίκη, σε παρακαλώ, πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου και να κάνω και εγώ τη δική μου. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί θέλεις να το κάνεις. Τι είναι να σε καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, θέλει άτροφη, θέλει αποζημίωση, θέλει να χωρίσουμε, θέλει τον ουρανό με τα άστρα. Ωραία, θέλει τα, να πάω, να τη τα φέρω. Γεια σου, να μου. Μπελάρες του ταούλα, ξεπερνιούνται. Σκέφτω τα ωραία πράγματα της ζωής. Σκέφτω, ας πούμε, ότι θα ξαναφάεις φρέσκο ψάρι της βάρκας. Πάνω στη σχαρά. Α, χαίρε, ξέρεις πως είσαι ζηλεύκου για τούτο. Έλα σου πω, εγώ ετοίμασα τώρα. Πάμε στην ταβέρνα να σου κάνω το τραπέζι. Χρωστώ σου το που με έβγαλες που η θάλασσα. Εμένα μου χρωστεί κανένας, κύριε Αλίκη. Ερούλα, εγώ μου χρωστώ. Ούλου, χρωστώ τους, εγώ, ούλ. Για σώνα, λαλό σου το. Αν πέσεις μέσα, θα γυρίσω κι εγώ από την άλλη και θα λιποθυμίσω. Δεν πιστεύεις, α, λαλό σου το. Έτσι και πέσεις μέσα, θα λιποθυμίσω, α. Λιποθύμα, έτσι αλλιώς εσύ γίνεσαι. Λαλείς να το πέσει τι πορτονάρες, δεν ξανά ιδέα μου. Ήξερα. Έχει έτσι κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Θα του σπάσω τα μούτρα του. Για ποια νερά μιλάς, ρε. Αν πιάσουν τα νερά, λαλό, και βρέξει καλά, ένα γλυκάνι παγωνιά, κυρία Λένιο. Και ποιο το λάλες, στα φτιόροξα στα φυτά. Γιατί εσύ δεν τους μίλησες ποτέ σου. Βαμιάνε, σοβαρεύτουγε. Γιατί με πιστεύεις, θα σου φέρω ένα βιβλίο φυτοψυχολογίας που ζουν από μου και ο αρφός μου και ο πόνος, να δεις ότι έχω δίκιο. Τα φυτά καταλάβουν πολλά. Βαμιάνε, ας συνεχίσεις έτσι, εσέ θωρώ καλά. Να σκαρτάρω τα γυαλάλης. Εσύ να μου λάλεις. Μιλάς με τα φτιώρα, μιλάς με τα φυτά, μιλάς με τον αέρα. Πού είναι πάει τούτη κατάσταση. Έναν καλά συμμαθιά. Έναν καλά συμμαθιά τούτα. Είναι επικίνδυνα, γι' αυτό σου λέω χρειάζεσαι συντροφιά. Γυρών που γυρών, τζάμε το φέρνει μα τώρα. Αφού λέω σου καυκά, σε γιο μπάμπλο, μα ρε Δαμιάνε. Συγγνώμη για πριν, ήταν τυχαίο. Ναι, εννοείται, ήταν τυχαίο. Και δεν νομίζεις τώρα ότι άλλαξα γνώμη για γιον που θέλω να κάνω. Απλώς ανάβαλα, τόσο να το κάνω. Άλλη μονονιά σου να μου, εσύ αποφασίζεις για τη ζωή σου. Βέβαια, βέβαια, ο καθένας αποφασίζει για τη ζωή του. Και εγώ θα κάνω ό,τι κόφκι και λέμε, τέλειωσε. Κοίταξε, για σου να μου, πόσο να απέραντι είναι η θάλασσα. Δε ψηλά το γαλάζιον του ουρανού με τούτα τα παμπακούθια, τα συννεφούθια. Δεν και εσύ τις παλούρες, τα αγκάθια, δεν τα τενεκούθια μεταξούμενα, τα ανάειλα μες στις θάλασσες, τα κάρβουνα από τα μαγκάλια. Μα να μου ο Κυπρέος δεν μπορεί να κάνει τη χαρισούλα. Ναι, γεια σου, να μου, αλλά ακόμα και τα τενεκούθια, τα ανάειλα που λαλείς, έχουν και τούτα την ομορφιά τους. Πρέπει να κοιτάζεις πιο βαθιά. Μόνο και μόνο για να βλέπεις την τελειότητα της φύσης, αξίζει να ζεις. Ας αξίζει, άμα είσαι μόνος σου, δεν αξίζει να είσαι τίποτε. Και εγώ είμαι όπως τον κουκούφο. Μα και μόνος σου μπορεί να περνάς καλά, φτάνει να το αποδεχτείς. Ναι. Γιατί ο πλάστης μου κάνω ένα φύγεν τον Αδάμ μόνο μου στην παράδεισο, α? Γιατί, ξέρεις γιατί, εγώ ξέρω, ξέρεις. Όχι, αλλά είμαι πολλά περίεργη να ακούσω. Μάλιστα. Δεν τον άφησε μόνο του, όπως δηλαδή ο κύριος Θεοφάνης, διότι η μοναξιά, ακόμα και η μοναξιά, είναι πολλά κακή παρέα. Άμα βρεθείς στην ανάγκη με φερούλη μου, κανένας δεν σε ξέρει. Επί από τσίνον το συνάδελφο μου πως είναι να βοηθήσει, θέλει να μπλεξει ο γαμπρός του λάλη, μόνος μου τι κάνω πια. Κι εγώ, είμαι πολλά μυαλύτερος σου, ήταν πολλά τα μάτια μου, είσαι το νους σου και μου. Με τούτα ούλα μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου. Και η δουλειά σου είναι η ζήση της οικογένειας σου. Είδες ήταν που γίνεται γύρω μας, με τούν την κρίση. Με πιάνω. Σιγά την παρανομία που κάνω δηλαδή. Ντάλο. Άκουσα να βγάλεις κάθε καρκιά από το χτυπά των όγιων έξω. Τον το πράγμα να επιτρέπεται. Μα αφού πρέπει να τα πάρω της μάνας μου στη λέμε σου να υπογράψει, ήταν που έπρεπε να κάνω. Δεν ξέρω, εγώ καλά την κουβέντα δεν την ξέρω. Πάντως τι όμως ξέρω είναι ότι τούτη πόδια είσαι πολλά επικίνδυνη. Ας σε καρφώσει κανένας, να πάει και αμέν κανέσεις. Κι άκου, μπορεί να πάει και φυλακή λαρός σου. Ω, Θεοφάνη, έπιες να πεις είπες. Όμως, για σου να μου οφείλω να το παραδεχτώ πως περνώ και μόνη μου καλά. Εντάξει, εσύ μπορεί να περνάς καλά γιατί είσαι καλλιτέχνης. Σε καλλιτέχνες κάνουν διάφορα, ξέρεις. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου, έπαθα πολλά. Να πάθω τόσα πράγματα για μένα έχω ένα πλάσμα δίπλα μου, ρε παιδί μου. Να έχω ένα πλάσμα να μου κρατεί το μαντιλούι μου, κλαίω σαν τώρα που βρέσει. Να μου δώσει μια μπετσέτα, κάτι. Και δεν ζει ούτε η μακαρίτησα η μάνα μας στον πέραν να γύρω μες στην αγκαλιά της. Ξέρεις τι καφή γίνεται κατά τη μάνα μου, ξέρεις τι καλύτερη. Ξέρω, ξέρω. Η καλύτερη του κόσμου. Το ξέρεις. Τον κανόνα. Για τον καθένα η μάμα του είναι καλύτερη.
Ξέρω που λέει εμένα, δεν με κάνουν τα άλλα, ούλα είμαι και ορφανός. Ήταν να ανοίξει την αγκαλιά, αντίστοιχα και να... Μπορώ. Ελεύθερα. Όλοι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Όχι όλοι. Όχι όλοι σκέφω. Εγώ μια ζωή πορεύτηκα με τίμιους ανθρώπους. Γι' αυτό έχω το μέτωπο που κάνω. Να με κάνεις να μην κοιμούν υπόψη σου, να θεωρώ εφιάλτης. Να μην κοιμάσαι, να πετάσεις εσύ απάνω. Τώρα είναι ανάγκη, κυρία Λίκη, να μην πάρεις πίσω σου Λευκοσία. Κάποιος τόσο κόπο. Να σου κάνει καλό να αλλάξει παραστάσει. Μπορεί να μην την σπούδασα την ψυχολογία, αλλά μελέτη σαν την πολλά. Αλλά σα η μέρα σου έφυγε και η ζωγραφία μέσα στο τέλειο, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα να σταματήσει να μην ακατεβώ, κυρία Λίκη. Σταμάτα να ακατεβώ. Μα πούμε στη μέση του δρόμου, είσαι σοβαρό. Αν ήμουν σοβαρό, ένα καμπό είναι πελά να μπόκαμα. Τώρα έτσι αντρέμουμε κιόλα που σαν κυρία Λίκη. Α δούμε να μου σκέφτεσαι για μένα. Σταμάτω, αλλά μπερκή βρεχία να μου γίνει από όξιο να φέρω αμίλια μου. Είναι τίποτα, Ιάσονα. Συμβαίνουν τούτα. Πας στην απελπισία σου. Ναι, ακριβώς πας στην απελπισία μου. Αλλά τώρα νομίζω ότι ελέγχω τον εαυτό μου. Είμαι εντάξει τώρα. Μπράβο, είναι πολλά σπουδαίων τούτο. Και εσύ, κυρία Λίκη, είσαι σπουδαία γυναίκα. Εσύ είχα για τόσο καλό ψυχή και λογική. Έχεις βλάνκα, έχεις υπομονή, ρε παιδί μου. Μου ζει να πιάνουν οι καμήλες μπροστά σου. Πώς είσαι, ρε Δαμιάνη. Σαν να ζεις σε θωρώ καλά. Είσαι αρρώστος, γιέ μου. Αρρώστος δεν είμαι, κυρία Λένια μου, αλλά ύβρες του. Το κέφι μου είναι σπουδαίο. Μα γιατί, γιέ μου, μια χαρά, σε έφυγα το πρωί, να μου μεσολάβησε. Όπου φτωχό τη μοίρα του. Εν και λυπούμε σε καθόλου. Έχεις την ευκαιρία μες στα πόθηκα σου και πετάσεις τη δε. Έτσι ευκαιρίες έτσι βρίσκεσαι κάθε μέρα. Μια κουβέντα. Ρε, με την κοπέλη να φτάσεις ότι τραβάει ψυχή σου, τα σπίτια σου, τις περιουσίες σου, τα αυτοκίνητα σου. Ήδρος το σήκωσε, σήκωσε το πέντο, σήκωσε άλλος, ρε. Εντάξει, μας όρισε. Για να το σκεφτώ. Μπράβο! Τούτον ήθελα να ακούσω από σήμερα. Ό,τι θα το σκεφτείς. Μπράβο! Είναι εσύ, γιατρό, μπορεί να σε παροδιώσω τον λόγο μου. Κάνε τα χώρα συντούες που έρχεται η μαμά σου, ρε. Προσωπικός μου, αλλά άφησε με να σου κάνω έκπληξη. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Εντάξει. Έχω σου, ας πούμε. Εντάξει. Έχω σου χωρίς το, ας πούμε. Μα τούτη είναι ούλην τη ληστούα. Ναι, Δαμιανέ, τούτη είναι ούλην τη ληστούα. Τέλειον, έβρετε από τα της Ερμιώνης, άτε. Εν κάμπος, α. Και αν επιτρέπετε, τι θα θέλει η κυρία Ερμιώνη του τα ούλα. Αν και δεν σου πεφτυλώσει, να σου πω για να τα θυκαλέξεις καλά. Θέλετε για να κάνει μια μάσκα ομορφιάς. Μπράβο, κυρία Ερμιώνη. Σπουδαία η γιαγιά σου, Δεσποινή Σάντζη μου, Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σπουδαία. Θέλει να κάνει την μάσκα, λέει, που είναι μοναδική. Μόνο τούτη έχει τη συνταγή, και όταν την βάλεις πάνω σου γίνεσαι μια κούκλα. Δεν και πιστεύω να τη δοκιμάσεις κι εσύ, ναι. Όχι πως μου πέφτει λόγος, αλλά είναι κρίμα. Ποιο είναι το κρίμα? Χρειάζεσαι εσύ μάσκες. Ξάχεις περιθώρια να γίνεις ομορφότερη. Αλήθεια εννοείς τα, δηλαδή δεν τα ούλα. Μόνο τούτα. Εγώ Δεσποινή Σάντζη μου. Σ' όλον τον κόσμο, και όσους εγνώρισα, είναι ξανά είδα ομορφότερη κοπέλα από σένα. Αλήθεια. Δηλαδή, ταξίδεψες παντού, πού? Πήγα. Εντάξει, με φανταστήκες σε πολλούς τόπους. Το χορκό Λεμεσό χορκό. Πήγα και Πάφων όμως. Και Λευκοσία. Ακόμα και Αγιάνναπαν. Εντάξει, όμω να πήγες Αγιάνναπαν, έφασε τον κόσμο δηλαδή. Λοιπόν, η Άσονα μου, πώς σου φαίνεται το ατελείο μου? Πολλά ωραία. Κοντά στο πατρικό σου, κυρία Αλίκη. Ναι, εδώ είμαι δίπλα. Αλλά έλα να σου πω τούτον το. Κυρία Αλίκη, νομίζεις πως ήρθε η ώρα να το απλοποιήσουμε? Εκτός και νομίζεις ότι είμαι πιο μεγάλη σου. Ω, ποτέ. Εντάξει. Αλίκη, σκέτο. Ωραία. Αν και νιώθω λίγο άβολα, αλλά εντάξει, να το συνηθίσω. Μα γιατί, αφού που σήμερα γίναμε φίλοι. Τον καιρό που ήρθα στην Κύπρο, ένα φίλο έκανα, τον Θεοφάνη. Λοιπόν, που σήμερα έχεις δύο φίλους. Πρέπει να του τηλεφωνήσω όμως, γιατί έχει ώρα που λείπω να με γυρεύει και να μην ξέρει που πια. Μην ανησυχείς, τηλεφωνήσα εγώ του Άρη, παρακαλέσα τον Άρη Λευκοσία να σε πάρει στη θεραπεία. Εσύ, έχεις φίλους? Έχω καλό. Τον εαυτό μου, το πινέλο μου και που σήμερα εσένα. Κατάλαβα, ομοιοπαθείς.
Έπιασες διαζυγείο? Να γίνει και τούτο μπρος, το παρόν είμαι σε διάσταση. Γράψε το που να σου πω, γράψε το που θέλεις. Ο γάμος θα ανήκει στο παρελθόν πλέον. Όπως τις κατάδες που ανήκουν στο παρελθόν. Πότε έχεις να ακούσει κατάδα? Πολύ γέρο. Που είναι να μαζέψω λεφτά, έχω το σκοπό να πάω για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη γιατί? Επηρεάστηκα πολλά που τα ατρώθηκε το Μητροπάνο. Ειδικά σύνον που λαλεί. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Είσαι πλάκα, ξέρεις το. Έτοιμα τα βότανα. Να σου βάλω και τη ληστούα μέσα, μήπως η κυρία Ερμιώνη θέλει να τσακάρει άλλη κάτι. Ξέρεις κάτι, τώρα που να πάω στο Άμστερνταμ με τον Άρη, το τι πάρα ξενιάζει έτσι να μου λείψει λίγο. Ακούει ποιο είναι για να πάω. Έλια, ως εν τούτα το καβαλέτο μου λάμε καβαλέτο. Ναι, εν τούτο. Αν τους... Είναι πολλά ωραία οι πίνακες σου, πολλά ωραία. Εσύ τους ζωγράφισες όλους τους. Εγώ. Δες πουλάς τους. Τους πιο πολλούς. Τι τούτος ας πούμε μου γράφει δύο, πόσα είναι, ε? 2.000. Μα ευρώ. Αου, παρά, εξιάσα ποιον κύριο Θεοφάνη. Τώρα σου δώσω το τηλέφωνο μου. Δεν μου είναι ξέρω, είναι ο χώρος δαμέ, οι πίνακες, τα καβαλέτα. Πάντως νιώθω μια ηρεμία, μια... μπορεί να... και παρέα μου. Έλα. Α, ναι. Ναι, οκ. Εντάξει, λάλασο, ρε παιδί μου, να έρθω να σε δω. Όπα, όπα, κλείσε και πιάσαμε μας. Κλείσε. Άρα μου φεύγεις. Ναι, κάπου έβαλα τα κλειδιά μου, ρε παιδί μου, και... Έτσι, εγώ εξήγησα το checkbook και ήρθα να το πιάσω. Πού είναι να πάεις? Κάτω Λευκοσία. Έπιασε μια λίγη τηλέφωνο και είπε μου ότι έχει ένα χορκανό μας μέσα στο ατελιέ της και να πάω να τον πιάσω, λάτε. Ο χορκανός μας την κυρεύκει μέσα στο ατελιέ της Αλίκης. Πού να, ξέρω, πάω να το δω. Α, επί τη ευκαιρία να πάω από το Υπουργείο για να δω να πού έγινε με εκείνη την υποτροφία. Αν θέλεις την Άντζη, είναι όπως στο Φιτόριο. Όχι, δεν πάω. Αφού έχω την αλλεργία μου, δεν μου να κάνω τζάμι. Λοιπόν, πάω πάνω να δω τα που τα κάνω τα κλειδιά μου. Κάπου τα βάζω. Κάπτεν, άλλο. Ναι, γεια σου να ακούσει. Είμαι Λευκοσία. Είμαι στο ατελείο της Αλίκης. Άις το περιπεξιμονιάσω να. Ξέρεις πόσες ώρες είσαι χασιμιός. Πού είσαι ρε. Αφού λαλό σου. Είμαι στο ατελείο της Αλίκης. Μες στους πίνακες, μες στα καβαλέτα. Σοβαρό μιλά τούτο. Και τι δουλειά είσαι στο ατελείο. Κοίταξε, ήταν η Αλίκη για μέσα ζωγράφιζε. Και έφερε με μαζί της παρέα. Για παρέα. Και εμένα γιατί δεν μ' αρέσει τούτη η ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Να σου εξηγήσω μετά που να έρθω. Τι τέλος να έρθει ρε, να σε φέρει Αλίκη. Όχι, να με φέρει ο Άρης. Έχει κάτι δουλειά στη Λευκοσία και να με φέρει. Κάποιοι να ακούεις πάντως, επαρεξηγήσαμε την Αλίκη. Είναι πολλά καλή κοπέλα η Αλίκη. Τώρα έπιασες με για να μου μπλέξεις το εγκόμιο της συμπεθεράς. Πολλά μου τα μασάδρα η άσωνα και δεν μ' αρέσκει. Καλά, άκου, να σου πω. Άκου, άκου. Θυμάσαι που ήρθαν όλα μας στη κελέ μου και ώραν ώραν έχετα να κόπας τώρα. Να πέσεις στη θάλασσα και να γλιτώσει. Σήμερα παρολίον να το κάνω. Ρε μα πέλανε ρε! Ναι, για καμιά ώρα ναι πέλανα. Αλλά ευτυχώς ήταν η Αλίκη και αμέσως τράβησε με το χέρι. Φαντίζω έντυση η κοπέλα να με πείσει να μένει πέσω. Αλλά εγώ δεν της άκουα. Στην κάποια φάση πέσαμε χαμέ, εφάτσιζα και έφερα τον νου μου. Θεοφάνη, Θεοφάνη, ακούς με? Ακούω σε ρε, ακούω σε, να σούσω και ο νουρο μου, αλλά δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Άρη, μου βρες τα κλειδιά σου? Ναι, ήταν πάνω. Έχεις ένα λεπτό? Όχι, ναι, χωδιάζουμε. Κοίταξε, έχει μέρες που θέλω να σου μιλήσω. Ένα λεπτό σε θέλω. Ήθελα να σε βρω μόνο σου. Εντάξει, άντε, ακούω. Κοίταξε, εγώ έτσι είμαι πολλά σίγουρη ότι πρέπει να έρθει μαζί σου η Άντζη στο Άμστερνταμ. Ούτε παντρεμένοι δεν είσαστε, μπίλε μου, γεια μου. Τι θα πουν οι χορκάνοι, καταλαβαίνεις? Όχι, καταλαβαίνω. Αλήθεια. Και, εντάξει, είσαστε 9 χρόνια μαζί. Να μείνετε και λίγο χόρκα, έτσι να πάθετε τίποτε. Με ένα κουρίς που λαλούν μάτια που δεν βλέπονται. Τούτα εμπελάρες, κυρία Λένια. Εγώ λαλώ σου μπορεί έτσι να δυναμώσει κιόλας η σχέση σας. Τούτο να λέγεται. Τούτο ξαναπέτω.
Όμως, ο μόνος που μπορεί να την πείσει είσαι εσύ. Εγώ μιλώ, τι σαν λέγε. Εσύ στο λόγο της τιμής μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να την μεταπείσω. Αφού ξέρεις τρόπο. Ξέρω, ρε, ξέρω ότι την λατρεύεις. Για να διακοτσινήσεις. Εντάξει. Βέβαια, τώρα που τα λαλούμε είναι μια ξένη χώρα. Τι θα κάνει η Άντζη μαζί μου, άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, σόνια, κρυάδες, δεν θα αντέξει. Ξύζα μέσα δέση ότι είναι καλομαθημένη, πώς την πριγκίπησε. Με νύση σε 9. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Έφυγα. Στο καλό. Είμαστε σε επικοινωνία. Τον κατάπελο, τον κατάπελο να πάει να λατσιστεί. Επίστευκες έτσι πράγμα, Ερμιόνη. Και η Αλίκη πού έβρεθηκε για με κατάλληλα. Επία και πήρα την Ευώ, γύρευκε μου τάλι, γκρεμό, να αυκεί να ζωγραφίζει, έβρεθηκε για με. Α, είσαι συμμεθερά. Καλλιτέχνησα, αλλά δεν είναι ψυχή της. Εντάξει, ποιο είναι τώρα η ψυχή του έτσι περίπτωση, να φύγουν τον άνθρωπο να λατσιστεί μου και πάνω εκεί. Και πήρε τον στη Λευκοσία. Πήρε τον στα τελειέρα, δηλαδή σου άπαγε ξανά κάμε το, εφοήθηκε τούτη. Πήρε τον να είσαι κοντά και να τον ελέγχει. Νούσιμη και λογική και καλοσυνάτη, ρε γενικά. Η φαντασμένη και κεντρική έγινε μου τώρα τούτα όλα τα καλά. Γλίτωσε τον άνθρωπο που το θάνατον είναι να την κακολογούμε κιόλα. Να σου πω το ύβαρτο μου. Επέτρα, μεν το πεις να σπάσεις. Νομίζω ότι συμπεθεράς καλαρέσκει της ο Ιάσονας. Μακάρι. Και εκείνη μόνη και εκείνη μόνη. Μακάρι. Αν και ο Ιάσονας, πολλά καλύτερος. Άμα θέλει εκείνος, βρίσκει χίλιες φορές καλύτερης. Γενέτσες, κομπάρε, γενέτσες. Άντε, ρε, σιώμα. Έλα. Έκλεισα σου το γιατί μπήκε μέσα η κυρία Λένια. Ναι. Έρχομαι προς Λευκοσία. Βέβαια είμαι μόνος μου τώρα, είναι ερώτηση τούτη. Αν ήμουν με την άλλη, ήταν να σε πιάω τηλέφωνο. Τώρα αν τελειώνεις το πανεπιστήμιο. Εντάξει, εντάξει. Όχι να αρχίσεις. Άντε, γεια. Άντζη μου, τι είσαι μάνα μου. Τίποτε. Γύρισε να σε δω. Αφήνε, παπά. Κλαίεις. Όχι, δεν κλαίω. Γιατί να κλαίω, άλλωστε. Ξέρω εγώ εσύ να μου πεις. Πού είναι ο Άρης. Πει στη Λευκοσία, αν είπε η μάμα. Και έπρεπε να σου το πει η μάμα, ο ίδιος δεν μπορούσε να σου το πει. Ούρε, παπά. Σταματήστε ερωτήσεις, Παναγία μου. Καταπίεση με στον το σπίτι. Άντζη, μα με ποιον τα βάλεις τώρα, αγάπη μου. Έλα κοντά. Έλα κοντά. Συγγνώμη, παπά. Καβγαδάκι με τον Άρη. Καβγαδάκι. Σηκώθηκε έφυγε και δεν με πιάσε ούτε έναν τηλέφωνο να δει. Να θέλω να πάω, ας πούμε, ή να μου το πει ότι είναι να φύγει. Καλά, εσύ στο σπίτι. Πήγα στο φυτόριο για λίγο. Αφού ξέρεις ότι είμαι μπατάτσα με. Καλά, ρε παπά, και έφυγε έτσι. Δεν μπορούσε να μου το πει, ας πούμε. Σηκώθηκε να πει Λευκοσία στη μάμα του και μετά προκύψαν κάτι κρεμότητες για τις φόρμες με την υποτροφία. Είδες. Σιγά-σιγά ξεκαθαρίζει το πράγμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αγάπη μου, δεν με ρωτήσεις εμένα, ποιο θα ρωτήσεις. Εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω για την ιστορία μου το Άμστερνταμ. Κοίταξε να δεις, Άντζη μου. Το σίγουρον είναι πως να μου λείψεις πολλά. Κατάλαβα. Πως να σε επιθυμίσω πολλά. Μάλιστα. Πως το σπίτι είναι ανώφκαιρο χωρίς εσένα. Εντάξει, και εγώ χρειάζεται να συνεχίσεις, κατάλαβα. Αλλά πιστεύω πως ναι, πρέπει να πάεις μαζί του. Γιατί δύο άνθρωποι που αγαπιούνται δεν γίνεται να ζει ο ένας μακριά από τον άλλο. Είπα σου ότι είσαι ο καλύτερος παπάκης του κόσμου. Αγάπη. Φιλενός! Λέω να δεις τι μου σου φέρα. Δεν μου φέρες κόλ. Πουρέκια! Γιατί το κάμε στο για να μου θυμίσεις ότι στο γυμνάσιο εσύ ήσουν καλή στα κοκκινικά σου, εγώ έπαιρνα κούλτουρο. Ναι, αλλά εγώ στα άλλα τα μαθήματα ήμουν κολότσι. Αφού εκάθομαι πίσω σου, κόρη, στα διαγωνίσματα για να αντιγράφω. Άστα του, τα πέ μου τώρα γιατί μου τα φερες. Έτσι, κόρη. Πέ μου, μίλησες με τον νεαρόνα. Έτσι, κόρη, να τους κανονίσουμε να βρεθούν, να δούμε να αντερκάζουν, να είναι σύμφωνοι. Να κλείσουμε την εκκλησιά, να κάνουμε το γάμο, να έρθει σε καλούς απογόνους. Κόρη με πέλα, δείξες.
Εντάξει, κορίνε, υπερβάλλω λίγο να... Έχεις δίκαιο, έχεις δίκαιο. Αλλά είδαμε λίγο φως. Έτσι, να κορούει στην άκρα του τούνελ. Κι όμορφος, κορίνε. Και οι κορούδες εν τούτο μου θέλουν πρώτα. Κι όμορφος ένι, και δουλευτής ένι. Αφού για να καταλάβεις, και εγώ θα τον εδιούχα μπρος την κόρη μου. Με τον τελευταίο εκάλυψες με. Ψέκασα τα κυρία Αλενιά μου. Τα μισά, εντάξει. Δαμιανέ, έλα, πιάσει πουρέκι. Α, ναι, αρέσκουν μου τα γλυκά πολλά. Σταμάτα να τα κάνεις τούτα, μάθαμε σε μας γελάς. Μα πρόδωσες με μας τώρα. Ρε, μα να ντρέπεσαι, να κάνεις έτσι μπελάρες σε πλάσματα που ενδιαφέρονται. Ου, Μυρμιώνα. Να μου κόρη. Έτσι πήγαινε. Μα πού, Πάω να φέρω το ξύλι. Σου τα κάνει του πάνω. Άντε, περιμένω σε να ξεκινήσουμε. Θέλω να σου πω, τώρα τούτη μάσκα είπες ότι η Εσμυρνέκη. Κάτι ευθεία μου τη μικρά Ασία. Ωαου, έλα σου πω, έβαλαν την τζεϊμαή σας που είναι της Μύρνης. Πες μου ναι για να έχει τσι παραπάνω άξιο. Ναι, αυτή η μάσκα έχει μέσα κάτι το μαγικό βοτάνι και να το δίνεις και στον Άρη σου να το μαγεύει. Αγαπώ εσέ ρε γιαγιά. Ναι, και η Λοξαντρού, η μάνα του Ιάσον αγαπάμε πολύ. Αφού να φανταστείς που όλον το χορκό μόνο σήμερα να εμπιστεύτηκε και τις σύνταγες που φέρε μου της Μύρνης. Α, μα θες να κάνεις και σου τζουκάκες Μυρνέικα. Καλό, έχω ένα τετράδιο γεμάτο από συνταγές της που έφερε μαζί της Μαγενικής. Ας σου δες δόχο. Δεν μου λες κάμω. Σωστά, αφού μου έλεγε. Α, τι έδιμε να αρκέψουμε. Θέλω να σου πω, όλες οι πρότινες είχαν τη σημανία με τούτα. Όσο πάει πίσω στην ιστορία του ανθρώπου, θα βρεις τη γυναίκα να δοκιμάζει πράγματα για την ομορφιά της. Η Κλεοπάτρα λέουν ότι έκανε μπάνιο με τα λαγα ιδούρας. Ναι, φιλαρές και έτσι γυναίκα, μα μπακέτο. Γεια, θέλω να ξέρεις ότι είσαι η καλύτερη. Εντάξει, κοριλούλα μου, είσαι καλύτερα. Ευκάλετε μου το σφίλι κοντρί. Εύκαλα στον κυρία Λούλα μου, ναι. Ευχαριστώ, γε μου. Μα λίγο ερμηδό να νορτίνω κάτσι μες στο χείλι μου. Ευρασίκαν και τα ρούχα σου με αξίσκια. Δεν πειράζει, δεν θα στεγνώσω. Βασκάζα πολλά. Έως που να πάεις, έστω να στεγνώσω. Κορέ, είναι και τα ρούχα μου που με ενδιαφέρει και το χείλι μου. Α, φουσκώσα. Σαν της Αντζελίνα Τζολί. Α, ναι. Καμιά σχέση. Άντε ρε Δαμία, ναι. Ξεκίνα πέντε στη δουλειά σου, γε μου. Κορή, γιατί τον έδιωξες. Θέλεις να μου πεις τίποτε. Να ασχολούμαστε με τις πελάρες του Δαμιάνου τώρα. Βγαίνει με καλά, φέρμε έναν καθρέφτη να δω, κορή. Μα ναι, μπορεί να δεις, κορή, το φουσκώσα λίγο. Ώστε να πάει στο χρόνο να σου περάσει. Η επέτειος μας, κορή, υπόψε. Κι ο άντρας μου θα με πάρει σε έναν κέντρο με τα φαγητού και χορού. Αχ, κορή μου, γι' αυτό είναι πιο και στην αδερφή σου. Γι' αυτό είναι στην καγόρσα και ένα κότσινο φουστάνι. Έτσι στενό για να είμαι σεξι. Αλλά τώρα με το γίνι μου τι θα κάνω. Τούτα κι αν είναι σεξι. Α, ναι. Ναι, κόρη. Άλλες πάνε και διουνές σωρό διάλια στους πλαστικούς για να κάνουν έτσι σιλί. Και εμείς τη φτωχή την Μυρμιώνα να σκοτώσαμε. Μην τεράσεις τώρα που βάλαμε την μάσκα. Γιαγιά, κάθε πόσο βάλουμε δηλαδή. Είναι που σου είπα τώρα, μόλις τώρα για την μάσκα. Τι. Να μην ταράσεις και να μην μιλάς, είπα σου. Α, σωστά. Είπες να μιλούμε κάπως έτσι. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, ναι. Τη μάσκα πρέπει να τη βάλεις μια φορά την εβδομάδα ή κάθε 15, αλλά απαραίτητος μια φορά το μήνα. Ενάρκησε να μου τη βάλεις. Αν εντάσσεις στην Κύπρο, να σου τη βάλω. Ένα αυτό στο Άμστερνταμ να σου τη βάλω. Αγία μου, μιλάς λες, τι θέλεις να πάω. Θέλω, καλό, θέλω. Τέλος δηλαδή. Πού είναι να πάει τόσο μακρός που σπίτι σου κόρη. Και γιατί να πάει. Ο άλλος είναι να πάει να σπουδάσει. Εσύ γιατί να πάει. Είμαι χαρτωμένος σου, είμαι άντρας σου. Αλλά έτσι φταίει εσύ. Φταίνει οι γονείς σου που σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Να μπορεί να ήταν οι μάσκες και το χαπαρίσαμε. Μην αρκεύσεις και να σου αρκέψω λίγο εσένα, να. Τι είπες, Περτίκη μου, μητσό στο μου. Έτσι η πελάρα πάει και με τα χρόνια. Γερνούμε και παίρνουμε την πελάρα μητά μας. Έτσι που την είδα, παραδέχεσαι στεναχωρήθηκα πολλά. Καλά να σε έναν εσύ, είπε να μπω σε εσένα, πάντα μιλάς σου παραπάνω από μένα. Έρχεται κοντά μου, γιατί άμα έρχεται σε εσένα, ανεβάλεις τις φωνές άμα σε όλα λένε πράγματα που σου αρέσει. Κανένα τόλμα να σου μιλήσει. Τώρα είναι τούτο το θέμα μας, αν ήμουν εγώ δρακούνα. Το θέμα μας είναι γιατί κλεντούτη, τι είσαι. Είπε μου πως ο Άρης είπε στη Λευκοσία χωρίς να της το πει.
Τούτος ο λόγος. Η αίμου επιένει στη μάνα του, τηλεφώνησε του λαλή γιατί είχε ένα χορκανό μας που έμεινε και μέσα στο ατελιέ και ήταν να το φέρει πάνω. Και ήταν να ρέξει και το Υπουργείο για την υποτροφία με το Άμστερνταμ. Όχι, αν είναι για τούτο που έκλαινε είναι αδικαιολόγητη. Βασανίζει την πολλά και το ταξίδι στο Άμστερνταμ. Να πάει, να μην πάει, ο ένας ναι, ο άλλος όχι, εσάν τα νόσαμε τι. Τέτοια σύγχυση είναι ούτε με το σχέδιο να να. Και ρώτησες σε εσένα την γνώμη σου. Τον λούσε ρώτησε μας. Τον παπάντησε θα ρωτούσε. Α, Παναγία μου, γιατί φούμε ότι θα μου αρέσει το που να ακούσω τώρα. Δεν ξέρω. Για σένα, πάντως, τη Σάντζης άλλαξε τη διάθεση. Ήταν πολλά χαρά. Α, Παναγία μου, ρε σκεύω, γιατί πάντα μου πάει σκόντρα, ρε κουμπάρε. Γιατί θέλω να θωρώ την κορή μου χαρούμενη. Κι όμοι τα ματούθηκα της κότσινα από το κλάμα. Τελικά είσαι πολλά μεγάλος χάζο μπαμπάς. Τιμή μου και καμάρι μου. Στην υγειά σου, Ιάσο. Στην υγειά σου, Αλική. Τι ώρα σου είπατε να έρθει ο Άρης? Θα πω κι αν είσαι να τον ακούσουμε, γιατί βιάζεσαι να φύγεις. Όχι, όχι, μην με παρεξηγήσεις. Απλά θέλω να φύγω, να σας αφήγω και να ησυχάζει, να ρεμίζει, πέρασε τώρα σήμερα. Όχι, εγώ επέρασα πολλά ωραία. Τώρα, αν έπληξες εσύ. Όχι, πολύ καιρό να περάσω τόσο ωραία. Που τον καιρό μου ασεκούρεψε ο Νίκαρο και άρκεψε μου πόλεμον η Κάθριν, κυρία Λίκη. Αλίκης και τον είπαμε. Αλίκης και τον είπαμε. Σκέφτομαι τώρα να σου τα ξοφλήσω εδώ, αλλά από κάμε σήμερα για μένα. Ξέρεις, σκεφτούμε να αγοράσω, ρε παιδί μου, κανένα πίνακα, αλλά είδα τα χρώματα, δεν τσατίζει κανένα χρώμα με πας τους τζάι που μου είναι κανένα παιδί μου. Αφήνω το πάνω σου, ό,τι θέλεις εσύ. Πίνα έκανα. Είπες ό,τι σου ζητήσω. Ναι, ναι, ό,τι μου ζητήσεις, ό,τι μου ζητήσεις. Αν σου ζητούσα να μου ποζάρεις για να λάβω μέρος σε ένα διαγωνισμό, ζήτησα το που τον Άρη, αλλά δεν δεχτήκε. Σου κάνω πρόβλημα, σου. Δεν τα πρόβλημα, εσύ ας ποζάρω. Ωραία. Τούτος ο πίνακας Ιάσονα μου πρέπει να απεικονίζει έναν πολλά ωραίο άντρα. Θέλεις καλύτερο μου εμένα. Ξέρεις που μη τσείς εγώ. Οι παραπάνω όσοι με ξέραν, δεν και πιστεύκα ότι μου γιούει. Η μάνα μου άμα θυμώνε του, κατέβαζε του στο παντελονού, μου και έδωσα. Δεν πιστεύκα. Ναι, τούτος ο ωραίος άντρας όμως, η Άσονα, πρέπει να είναι γυμνός. Ναι, σου κάνω πρόβλημα, να είναι γυμνός. Είναι τα πράγμα. Ω, 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 δεν έχουμε με την τσιρόν μπροστά, αντρέπουμε, με γέννησε η μάνα μου, αντρέπουμε. Τώρα, τότσα μου έτσι κανένα σεντόνι, έτσι μπορώ να βάλω έτσι μπατσίν του πίνακες του. Διλύονται τα συντονιατά. Κανένα χιτώνα. Σαν τον αρχαίον Ολύμπιο, σαν τον Απόλλωνα με τη λύρα του. Ή τον Ποσειδώνα με την τρίαινα του. Γεια σου, να έρχεται μου. Τι είναι, λίγο θυμίζεις. Όχι, 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 έρχεται μου η έμπνευση. Θέλεις να ξεκινήσουμε αμέσως. Έτσι αλλιώς είναι να πρέπει να φύγω. Άκτησε και άρχισε να πάω να προλάβω το λεωφορείο τη γραμμή να πάω πίσω. Άλλο είναι να ξεχάσεις. Υποσχέθηκες μου τότε να μου ποζάρεις, α. Είπαμε το. Ναι, υποσχέθηκα. Αλλά όχι τη τσιρό όπω με γέννησε η μάνα μου και τον είπαμε το. Ανάσαι τον ουί. Κόρη, δεν νοιάζει τα σημερινά κατορθώματα του καταρφού σου. Μα να πω γίνε. Επειδή να πέσει στη θάλασσα να πνίγει, ήταν για μένα η αλήγη που ζωγράφησε και γλίδωσε τον. Με μου πει. Και τώρα ξέρει που εννοεί σου να στο ατελιέ τη στη χώρα. Α, πάει να πει εντούν το χορκανό μα που πήγε να φέρει ο Άρης. Καλά, και εσύ που το έμαθε. Τηλεφώνησε τον παπά σου. Που το ατελιέ. Να μπορείς να πεις για τούτο. Μίνα, τι να πω. Φως φανάρι, κόρη. Η σύγχανο παπαθιά η Αλίκη έβαλε το στο μάτι τον καλαερφό σου. Μα καλά νουλιά μόνο εγώ τα καταλαβαίνω. Και κοντοσυνάεται του, α, να τον κουρουκλειστεί. Άκου που επίεν ο νους της Ερμιώνης. Καλά ρε μαμά, και έτσι να είναι. Πού θόρισε εσύ το κακό. Αναία μου, κόρη μου, είσαι η ίδια ο Θεοφάνης. Το ίδιο νου που λιανταρίζεται. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, Άγγελ. Διότι πέταξα τα χρόνια μου στη θάλασσα και ξανανανιώθηκα. Α, και τούτα ούλα επειδή ήρθα εγώ σήμερα. Επειδή ήρθες εσύ σήμερα και ομόρφησες τον τόπο. Εντάξει. Σε λίγο θα ομορφήσεις και την βάρκα μου. Α, να έρχομαι πιο συχνά καλό. Να έρχεσαι. Τον καιρό που ήταν έγκυος η μάνα σου, περίμενα όπως να μας γεννήσει κανέναν παλικαρούδι να το παίρνω μετά μου ψάρεμα, να το μάθω μυστικά το ψάρεμα, να το λώνει παραγάδι, να καλέρνουμε τα δίχτυα, να σαρπαίνουμε από το πρωί, να πιάνουμε τα ψάρκα μας και πιένουμε στην αγορά. Μα... Εν ήρθες εσού και ξέρεις τι είπα από τότε. Τι.
ότι μια κόρη αξίζει 10 γιους. Έχεις πολύ βλάκα. Θυμάσαι τότε που σε κάνετε την κοργόνα. Καλά να θυμούμε. Εμπούρας με τα πέδιλα, άρπασες την κουβαστή και φώναζες μου. Να αυτή, καλέ να αυτή, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελάμε σε εγώ, απάντησε η ρίσμου νερά. Ζει και βασιλεύει, κυρά μου. Άγιο παππού, γελώ πολλά μαζί σου. Ήταν ωραία χρόνια, μα έτω τώρα. Μια άλλη είναι σχεδόν να μας φύγει, να πάει στο Άμστερνταμ. Θέλεις να πάω δηλαδή? Θέλω και θέλω, κόρη μου, θέλω και θέλω. Είναι μακρά η Ολλανδία, μα και πρέπει να είσαι με τον Άρη, είναι καλύτερα. Ναι. Μα πού είναι τον κύριο σήμερα? Είχε κάτι δουλειά στη Λευκοσία, παππού. Α, μάλιστα. Έτσι, Μάρκα. Άρη και Άντζη, πάρ'! Να χαρούν τον έρωτα τους. Και να ρωτιέται η Αλίκη γιατί άρχισε να πάει ο Άρης σπίτι. Πάω να κοιώ το λεωφορείο να πάω χορκών εγώ, ρε. Άρχισε σήμερα, 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 σήμερα. Ποιος σιγά για μου και δεν καταλάβω τι μου λαλείς. Να μου έγινε. Είπε μου να σας το δώσω τούτο. Μα πού είναι ο Άρης? Δεν ήξερω, λογικά σπίτι. Ένα λεπτό για να το κρατάς εσύ τούτο. Σημαίνει ξέρεις τον πολλά καλά το γιο μου. Κερνό καφέ. Οπότε με τραβάει η θαλάσσα κάτω φόρουν και τις ποίνες. Βρέθηκε βάρκα δίπλα μου και αρπάξε μου το χέρι και έσυρε με πάει στη βάρκα. Τόσο ψαράς, ποιος τον έπεψε τζαμ. Είναι ο φύλακας άγγελο. Με φάση, κυρία Λένια. Αν γίνει τίποτα, να σε σώσω. Έκανα και πολιτικές στέγανες. Εσύ τρέπεις όπως το ψάρι, ρε, έτσι, να με σώσεις. Μπού το κρύο. Μπού το σύγκριο, να αναλύσω ξανά μπού το κρύο. Για να φτιάχνω τον καφέ που πίνεις. Και τι σου αρέσκει? Όχι, πολλά ωραίος, αλλά είπα έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσω ομοιοπαθητική. Κάμε τώρα σε εκείνο που υποσχέθηκε η Λούλα να πνάσουμε. Μα μη πέρατε πολλά καταλαβιστικά, πέντε μου και πέντε. Άστα του τα ερμηνεία. Εσύ αφού είσαι. Πασάμε και θυμωρή, ξανή ιδέα μου. Θυμωμένη, κάτι με τον Άρη του. Γεια σου, παππού. Καλώς τη. Να πω σύντομα να μου είσαι έτσι κατσουπιασμένη. Ενευρίασε με ο Άρης. Έτσι τρόμαξε με, κύριε Σκέβο. Να μην κάνεις δανέη. Τίποτε, κάτι παραγγελίες της κυρίας Ερμιώνης. Ού, η Ερμιώνη είναι αυκιασερή. Ό,τι κόψε όνος της παραγγέλνει. Αν πάτσε φύσου κουβέντα για τη Λίνα. Γιατί, αφού είσαστε μόνο φίλοι, πού είναι το κακό? Δεν ανέχω πως με ψεύτει.